Λεφτά δεν υπάρχουν, καθώς τα δισεκατομμύρια τους ώρα είναι ανύπαρκτα, όπως αναφέρει το επίσημο πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδας, το οποίο μάλιστα έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα, τα υποτιθέμενα χρυσά ομόλογα δεν έχουν καμία αξία. Σταματάτε να πληρώνετε οτιδήποτε με τα χρήματα που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όπως τα ευρώ, για τα ΕΠΑ. Αέρας κοπανιστός στα δισεκατομμύρια του ώρα, σύμφωνα με το υπόμνημα κόλαφο που κατέθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και παρουσιάζει η εφημερίδα Το Βήμα, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για τις δραστηριότητες του Προέδρου της Οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης. Αφορμή ως άλλος που έχει ξεσπάσει για τα εξώδικα σώρα, με τα οποία πολίτες προσφεύγουν στις εφορίες και ζητούν να πληρωθούν τα χρέη τους από τον περιβόητο λογαριασμό των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν ξαναπληρώνεται τίποτα. Τίποτα! Ούτε τράπεζα, ούτε εισφορές ασφαλιστικές, ούτε ΦΠΑ, τίποτα! Έγγραφα που περιέχονται στο υπόμνημα της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκονται πλέον στα χέρια του εισαγγελέα και αποκαθιλώνουν τους ισχυρισμούς ώρα, καθώς αποκαλύπτουν πως ο ίδιος δεν έχει φράγκο. Σύμφωνα με αυτά, πέντε μεγάλες τράπεζες διαβεβαιώνουν γραπτός ότι ο Αρτέμις Ώρας δεν διαθέτει χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του δημοσίου χρέους. Ενώ σύμφωνα με έγγραφο απάντηση του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 5 Απριλίου του 2013, τα χρεόγραφα των 600 δισεκατομμυρίων του ΣΟΡΑ είναι μία πάτη. Όπως επίσης ότι όλα τα International Bills of Exchange που επικαλείται ο Πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης είναι άνευ αξίας. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω, είμαι καταδικασμένος σε αυτό που κάνει. Είναι αποστολή για μένα και θα φτάσω μέχρι το τέλος. Την άποψη ότι τα δισεκατομμύρια του Αρτέμις Ώρα είναι αέρας κοπανιστός υποστηρίζει ένα ακόμη έγγραφο του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται πλέον στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με αυτό, στον κατάλογο με τους μεγαλύτερους κατόχους του Αμερικανικού Δημοσίου Χρέους δεν συμπεριλαμβάνεται ο Αρτέμις Ώρας, παρότι τα 600 δισεκατομμύρια θα τον αναδείκνυαν ως τον τρίτο δανειστή των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την Κίνα και την Ιαπωνία. Δεν δουλεύει έτσι ο σύμπαν. Οι νόμοι δεν είναι γραμμένοι ούτε σε εφέ, ούτε τίποτα. Είναι μέσα μας, είναι ομοτέλεια. Και όποιος δεν αντιλαμβάνεται και δεν κάνει αυτό που πρέπει σύμφωνα με την ομοτέλεια, καίγεται ή γίνεται έκοντος. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών και ο Οικονομικός Εισαγγελέας ερευνούν τις δραστηριότητες του Αρτέμις Ώρα για τα αδικήματα της απάτης, της απειλής, ακόμη και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.